Εντελώς φήμη, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ ότι ήσασταν και ζευγάρι ένα διάστημα. Ήσασταν ποτέ ζευγάρι με τη Σοφία? Εγώ δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω τι. Για να πάρω τηλέφωνο τώρα τη Σοφία δεν μπορώ. Τώρα με σένα. Για πάρτι, ναι. Δεν μπορώ, αγάπη μου. Δηλαδή, όταν την καλέσω, αν έρθει η κοπέλα. Γιατί η Σοφία αποφεύγει και όλα τις τηλεοπτικές, όπως ξέρει, οι συνεντεύξεις. Θα κάνει μία το χρόνο και αν την κάνει, γιατί είναι δικαίωμά της και είναι επιλογή της. Οπότε, επειδή έχω εσένα, δράτω με τις ευκαιρίες. Είναι πολύ γλυκός, πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, μια πολύ γλυκιά ύπαρξη. Όταν βρισκόμαστε, είναι σαν να συνεχίζουμε μία συζήτηση που είχαμε αφήσει πριν κάποια χρόνια. Και αυτό. Εδώ κοντά κάθεσαι. Εκεί απέναντι. Τι δουλειά κάνεις? Βοηθάω τον αδερφό μου. Αδερφό σου τι δουλειά κάνει? Κάθεται. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν μιλούσα τις πράγες? Για να μην ακούτε τις κρυάδες. Έλα εντάξει, ξέχασε το, δεν θα το ξανακάνω. Μιλάς σαν να είσαι σίγουρος ότι θα ξαναβρεθεί. Αφού έρχεσαι εκεί, Σήμερα ήταν τελευταία φορά. Δεν θες να μου απαντήσεις δηλαδή από ό,τι κατάλαβα, αν υπήρξε σχέση στο παρελθόν ή όχι? Ναι, τι να πω. Όχι. Όχι, δεν υπήρξε σχέση. Όχι, δεν υπήρξε. Φλερτάκι. Φλερτάκι υπήρξε. Φλερτάκι υπάρχει πάντα στην όποια σχέση μας. Ωραία μου τα λέει ο Σταμάτης και θα μου τα πει ακόμα ωραιότερα. Έχω την εντύπωση όσο χαλαρώνει, τόσο πιο ωραία μου τα λέει. Διαφημιστικό διάλειμμα, περισσότερο Σταμάτης Γαρδιάλης.